Ένα ταξίδι στους χρόνους της κρίσης με πρωταγωνιστές ανθρώπους που αν και πληγώνονται και γονατίζουν από αυτήν, καταφέρνουν έστω και μέσα από επίπονα λάθη να βρουν το φως της ελπίδας και της λύτρωσης στην άκρη του σκοτεινού τούνελ, υπόσχεται στους αναγνώστες του πρώτου βιβλίου της η Πέλα Λασιθιωτάκη. Πώς η κρίση διεισδύει στη ζωή μας, πώς μπαίνει μέσα στις οικογένειές μας, πώς αποκαλύπτει χαρακτήρες και τελικά ποια πιστεύω εγώ με την ταπεινή μου άποψη, ποιος πιστεύω εγώ ότι μπορεί να είναι ο δρόμος προς τη διέξοδο από αυτή την κατάσταση. Ξεκινάει εσωτερικά, αν βρούμε την αλήθεια μέσα μας, και συνεχίζεται κοινωνικά. Ότι μπορούμε να μετατρέψουμε την αρνητική ενέργεια που μας περιβάλλει σε θετική ενέργεια. Η διαδρομή του ταξιδιού για τον αναγνώστη του βιβλίου που έχει τίτλο «Τα ψέματα δεν είναι για μας» ξεκινά το 1999, δηλαδή την περίοδο κατάρρευσης του χρηματιστηρίου. Συνεχίζεται με την εποχή του μεγάλου και αλόγιστου δανεισμού από τις τράπεζες και ολοκληρώνεται το 2014, την εποχή της μεγάλης κρίσης. Εγώ έχω ένα μότο που λέει ότι η αλήθεια με κάνει αληθινό επαναστάτη. Άρα, μόνο αλήθειες. Μόνο αλήθειες και μέσα μας μπορούμε να τις αναζητήσουμε τις αλήθειες. Είναι ακόμα πιο δύσκολο και ακόμα πιο σκληρό μερικές φορές, αλλά έστω και αν πονάει, μπορούμε να εμβαθύνουμε και να αναζητήσουμε τις αλήθειες μέσα μας. Και τότε μπορούμε να το πούμε ακόμα πιο δυνατά ότι τα ψέματα δεν είναι για μας προσωπικά, αλλά και για τη γενιά μας. Και να γίνουμε, όπως λες, επαναστάτες. Τα πρόσωπα του βιβλίου είναι φανταστικά. Ωστόσο, μέσα σε αυτά μπορεί να συναντήσεις ακόμα και τον εαυτό σου, αφού είναι τοποθετημένα μέσα σε ένα πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, τη σύγχρονη Ελλάδα της κρίσης. Μία κοπέλα που διάβασε το βιβλίο μου έλεγε ότι με ψάχνω, λέει, να με βρω μέσα στην πλοκή. Και μία άλλη ότι περπατούσε στο δρόμο και νόμιζε ότι θα βρει μπροστά της το Μινά, την Ελένη, τον Άρη, τη Μαριάννα. Όπως μας λέει η γνωστή δημοσιογράφος, το βιβλίο γράφτηκε από προσωπική ανάγκη προκειμένου να εκφράσει τα συναισθήματα που γεννά η καθημερινότητα του επαγγέλματος και από τα οποία σε ένα ρεπορτάζ πρέπει να κρατάς πάντα αποστάσεις. Δεν νοιάζεται ο θεατής ή ο αναγνώστης για το αν η Ελένη ή η Πέλα στενοχωρήθηκαν όταν πήγαν να κάνουν αυτό το οικονομικό ρεπορτάζ με αυτούς τους ανθρώπους, τους γέροντες για παράδειγμα που πήγαν να πληρώσουν τον έμφυα με τρυπημένα παπούτσια. Πώς νιώσαμε εμείς εκείνη την ώρα. Ή τι δράματα βλέπουμε μέσα στο Ηράκλειο, μέσα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, σε όλη την Κρήτη όταν κλείνει μια επιχείρηση. Δεν μπορούμε να εκθέσουμε και την προσωπική ζωή των άλλων στη τελευταία ανάλυση. Αλλά έχουμε οργή μέσα μας που την κρατάμε για τον εαυτό μας προκειμένου να γράψουμε το ρεπορτάζ, δίνοντας βέβαια και την κοινωνική διάσταση του θέματος, αλλά μέχρι εκεί. Αυτή η συσσωρευμένη οργή με έκανε να γράψω το βιβλίο. Κεντρικό πρόσωπο η Μαριάννα, μια γιατρός που εκπλήρωσε τα όνειρά της με τη βοήθεια ενός άειλου τροχού που μετατρέπει την αρνητική ενέργεια σε θετική. Μια γυναίκα που βιώνει και συμμετέχει σε γεγονότα που την οδήγησαν σε αδιέξοδα, μέχρι να βρει το δρόμο για την κάθαρση. Η Πέλα Λασιθιωτάκη μάλιστα αφιερώνει το πρώτο της βιβλίο στους γιατρούς που, όπως λέει, σέβονται το λειτουργήμά τους. Τα κακό κείμενα στο χώρο της υγείας τα ξέρουμε. Ωστόσο όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, στα περιφερειακά ιατρεία, στα κέντρα υγείας εργάζονται άνθρωποι επιστήμονες επί 36 ώρες εφημερίας μερικές φορές απλήρωτοι κάτω από απαράδεκτες συνθήκες, μας σώζουν τη ζωή, μας γιατρεύουν. Και νομίζω ότι ως κοινωνία οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και το οφείλουμε να το πούμε τώρα. Τώρα που το έχουν ανάγκη να πάρουν δύναμη. Για την Πέλα Λασιθιωτάκη, το βιβλίο της, το πρώτο πόνημά της που αποπνέει αέρα αισιοδοξίας, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα να βρούμε όλοι μας το δικό μας τροχό που θα μας οδηγήσει στο δρόμο της λύτρωσης.